ότι υπάρχουν κανόνες στην τηλεόραση και πρέπει να περιμένω να μαγειρευτεί όλο αυτό για να φάω, αλλά μπορώ να πάρω ένα. Όχι. Όχι, τώρα μετά. Δεν έχει συνταγή πρώτα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν βλέπετε πόσο χαρούμενος είμαι. Σήμερα έχουμε συνταγή. Ναι. Λατρεύω. Ναι. Έχουμε φέτα δωδώνη. Θα κάνουμε όπως θέλετε. Πείτε το τυρόψωμο, τηγανόψωμο, τυρόπιτα. Το ζυμάρι αυτό κάνει τα πάντα. Είναι πανεύκολη συνταγή. Πολύ γευστική και πολύ χωριάτικη. Είναι από αυτές που λατρεύουμε. Είναι αυτή που παίρνεις κάθε φορά που πας στην κουζίνα σε ένα κομματάκι και εξαφανίζεται σε μία ώρα. Κομματάκι και εννοείς... έχει φέτα μέσα. Έχει, ναι, έχει λιώσει με τη ριγανίτσα που θα βάλουμε. Θα μας χωμερίζει όλο το σπίτι φετούλα και μυρωδικά. Θα είναι εξαιρετικό. Είναι αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί. Τώρα έχεις πάρει τον καφέ σου, έχεις φτιάξει έναν ελληνικό μεγάλο. Θα πάρεις ένα τυρόψιμο μαζί. Έφυγες. Και καλή δουλειά. Ξεκινήστε και επιστρέφω. Εγώ θα πάρω ένα. Θα σου πω ότι ανοίγω καταπληκτικό φύλλο. Θα το δοκιμάσω. Όχι, το ξέρει και η Ελίνα δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ζυμαράκι μας που θέλει ξεκούραση. Ποιο θέλει ξεκούραση? Όχι εμείς. Α. Εμείς είμαστε φρέσκοι. Ναι, σε βλέπω. Θέλουμε το ζυμαράκι μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα βάλουμε χλιαρό νεράκι σε ένα μεγάλο μπολ. Ωραία. Θα μας βοηθήσει το χλιαρό νεράκι να ζωντανέψει πιο γρήγορα η μαγιά μας, άρα να έχουμε πιο γρήγορα το φουσκωμένο αποτέλεσμα που θέλουμε για να δουλέψει και η γλουτένη μας. Μαγιά. Μαγιά. Ζαχαρίτσα που τρέφει τη μαγιά. Ωραία. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Σωστά. Και εδώ, σε αυτό το σημείο ιδανικά, το αφήνουμε. Αν έχουμε χρόνο, 10 λεπτά σε ζεστό σημείο και να αρχίσει να δουλεύει η μαγιά μας. Δεν το ανακατεύουμε. Το ανακατεύουμε με ένα πυρουνάκι, ίσα να σπάσει η μαγιά. Και εδώ, αν έχουμε το χρόνο μας, το βάζουμε σε μία άκρη και το αφήνουμε 10 λεπτά να αρχίσει να βγάζει μπουρμπουλουθρίτσες για να αρχίσει να γίνεται η δέσμη αέρα που κάνει η μαγιά και η γλουτένη. Λοιπόν. Η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Τηγανόψωμο, τυρόψωμο, τυρόπιτα. Ναι. Τα συνδυάζεις όλα σε ένα. Συνδυάζονται όλα σε ένα. Εντάξει, το ζυμάρι κάποιες φορές διαφέρει, κάποια ανασυνταγή προφανώς για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά το βασικό σε όλα αυτά είναι να έχουμε φέτα. Και ειδικά τώρα που έχουμε φέτα δωδώνη, που είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις φέτα στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα και θα δείτε σε πολύ σύντομα πόσο ωραίο αποτέλεσμα θα έχουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει νεράκι. Ωραία. Μαγιά, ζάχαρη, ελαιόλαδο. Πολύ ωραία. Τίποτα άλλο. Και τώρα προσθέτουμε εδώ πέρα. Το αλευράκι, αν το θέλετε να το αφήσετε και έχετε χρόνο, 10 λεπτάκια θα είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμά σας. Εμείς το πάμε, αλευράκι. Για όλες τις κρίσεις. Για όλες τις κρίσεις. Ξύδι, θα μας βοηθήσει να γίνει έτσι τραγανό, να τον περάσουμε από το τηγάνι μας. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι, γιατί δεν θέλουμε να έρθει το αλάτι σε επαφή με τη μαγιά. Με το ποκάτω. Α, με το ποκάτω. Με τη μαγιά. Αλατάκι, δεν θα βάλουμε πολύ, γιατί θα βάλουμε φετούλα. Και πιπεράκι. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα ανακατεύουμε. Εδώ είμαστε. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει. Στην ουσία, η συνταγή, επειδή είναι δοκιμασμένη πάρα πολλές φορές, σχεδόν βγαίνει πάντα ακριβώς. Μπορεί να χρειάζεται να προσθέσουμε ένα κουταλάκι της σούπας νεράκι ή λίγο αλευράκι. Αλλά συνήθως είναι ακριβώς. Εξαρτάται από το αλευράκι που θα χρησιμοποιήσουμε, τη θερμοκρασία του σπιτιού μας, ξέρετε, διαφέρει λίγο πάνω, λίγο κάτω, 20 γραμμάρια πάνω, 20 γραμμάρια κάτω. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι θα πάει μια χαρά. Και επειδή φτιάχνουμε πολύ ωραία. Θα βάλω και καντάκι. Εδώ είμαστε. Και επειδή έχουμε έτσι φέτα σήμερα. Για πες. Γιατί πρέπει να εμπιστεύεσαι πάντα ένα τυροκόμο? Για πες το. Για πες. Γιατί... δεν μου έρχεται. Γιατί ό,τι λέει το τυρί. Το έχω ακούσει, αλλά δεν θυμόμουν τώρα. Ας το έλεγα και εγώ. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, ανατρίχιασα. Τόσο πολύ. Ναι, και έχει και ωραίο καιρό. Για χουσούρεμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Εγώ, όσο κάνει ο Γιώργος το ζυμαράκι, εγώ θα κάνω. Χωράμε μαζί. Χωράμε μαζί, μια χαρά. Θα πάρω και θα σπάσω τη φέτα δωδώνη, που είναι από 100% ελληνικό γάλα. Θα μας δώσουν μια εξαιρετική γεύση μέσα στην τυρόπιτά μας. Θέλουμε 400 γραμμαριάκια, δηλαδή ακριβώς μια συσκευασία. Το σπάμε είτε με ένα πυρουνάκι ή με το χεράκι μας. Μια χαρά. Κοίτα εδώ. Άστο σου λέω. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα που φτιάχνει και η μητέρα μου σπίτι. Εγώ ξέρω ότι είναι γρήγορο. Το ξέρω, να λατρεύω φέτα. Τη λατρεύω. Φέτα, ποιος θέλει να λατρεύει? Αυτό ακριβώς. Άρα όπου μπει. Και ειδικά είναι ποιοτική, είναι άστο. Και τώρα θα δεις τι θα φτιάξουμε τώρα με πολύ απλά υλικά. Ένα ζυμάρι και μία φάρσα από φέτα και μυρωδικά. Λοιπόν, τη σπάσαμε σε κομμάτια. Ετοιμάσαι. Μην το φοβηθείτε αν το βλέπετε έτσι. Ο Γιώργος δηλαδή θέλει δούλευμα μετά το ζυμαράκι μας. Όταν αρχίσει και πάρει όλο το αλευράκι από τον μπολ μας, θα το δουλέψουμε και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί και τότε θα ενυδατωθεί και θα λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία η γλουτένη μέσα. Άρα μην μου το φοβηθείτε. Μια χαρά είσαι. Κομπλέ είναι. Δώσε λίγο ακόμα. Ένα λεπτάκι ακόμα. Θα βγάλω εγώ το ένα γαντάκι εδώ. Λοιπόν, θα βγάλω και το δεύτερο. Εδώ. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά εδώ. Ωραία. Και τα θα κάνουμε τώρα. Και το σκεπάζουμε. Το σκεπάζουμε, είτε με μια μεμβράνη και μια πετσετούλα ή σχέτω με μια πετσετούλα. Δεν θέλουμε να είναι σε πάρα πολύ ζεστό μέρος. Θέλουμε να έχει μια ωραία θερμοκρασία ζεστή για να φουσκώσει ήρεμα, όμορφα και να μην ξεραθεί απότομα από τη ζέστη. Για αυτό το λέω για περίπτωση που το κάνει το ζυμαράκι σε λίγες μέρες. Μπορεί να έχετε ανοίξει κάποια θέρμανση και να το βάλετε από πάνω ή δίπλα. Δεν το βοηθάει αυτό. Θέλουμε απλά ζεστό χώρο. Α, δεν βάζουμε κανένα φουρνάκι, τίποτα να. Όχι. Okay. Λοιπόν. Το σκεπάζουμε. Το σκεπάζουμε με μεμβράνη. Όχι, με κουβέρτα που κάνουν στα τσουρέκια. Ναι, μια χαρά. Δουλεύει και ψωμάκι, η γιαγιά μου πάντα έτσι το κάνει. Λοιπόν, το σκεπάσαμε και το αφήνουμε μία ώρα σε ζεστό σημείο. Και μετά έρχεται έτοιμο. Μετά έρχεται εδώ. Μπορούμε να πάρουμε λίγο λαδάκι στον μπολάκι μας από κάτω για να μην κολλήσει. Αν και δεν θα κολλήσει για κανένα λόγο. Θα χρειαστεί απλά να το πάρετε με τα χεράκια σας. Και μετά από μία ωρίτσα είναι κάπως έτσι. Έχει διπλασιαστεί. Έχει γίνει τούμπανο. Έχει σκάσει από το γλουτένι, έχει γίνει εξαιρετικό, έχει γίνει χωριάτικο. Ωραία. Εδώ. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ στην άκρη για να το δουλέψουμε τώρα σε πολύ λίγο και πάμε να τελειώσουμε τώρα την φάρσα μας. Λοιπόν, ριγανίτσα, λαδάκι. Μία κουταλιά θέλουμε λαδάκι, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Ωραία. Και φρέσκια ρίγανη, φρέσκο θυμαράκι, ό,τι θέλουμε το βάζουμε. Εδώ. Μεγάλα κομμάτια τα μυρωδικά μας, θέλουμε να τα αισθανόμαστε μέσα στην τυρόπιτά μας. Μας αρέσει. Ελπίζω να έχει φτιάξει μπόλικες. Έχουμε φτιάξει μπόλικες και θα δείξουμε. Έχουμε ετοιμάσει και φούρνο για να δείτε τη διαφορά. Η συνταγή μας είναι τηγανιού, αλλά και στο φούρνο για 13 λεπτά στους 190 βαθμούς 200 βγαίνει εξαιρετική πάλι. Με γλυκιά πάπρικα από πάνω. Ό,τι θες βάζεις. Τώρα η συνταγή, το έχουμε ξαναπεί, είναι μπούσουλας. Ο καθένας βάζει αυτό που πιστεύει και το αρέσει από πάνω. Μέσα ριγανίτσα. Και εδώ είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε να ανοίγουμε. Θα σου δείξω ένα. Δείξε μου ένα. Λοιπόν. Ανακατεύουμε ελαφρώς. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, χαμός θα γίνει. Αυτό και με το κουτάλι παίρνεις τη φετούλα και αρχίζεις και τρως τη φέτα. Βάζεις ψωμάκι, ντάκο και βάζεις από πάνω φετούλα με λίγο λαδάκι. Λοιπόν, αυτό μένει στην άκρη. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Πάντα καθαρό ξύλο κοπήσει πάγκο όταν ανοίγουμε φύλλο. Και πάμε. Έχουμε συγκεκριμένες διαστάσεις φύλλου. Το ζυμαράκι που δίνω βγάζει 6 μερίδες. Ναι. Άρα με τις 6 μερίδες ανήκει περίπου στους 15 με 16 εκατοστά η κάθε διάμετρος ενός κύκλου. Εμείς δεν έχουμε κάνει μόνο κύκλο, έχουμε κάνει κύκλο, ορθογώνιο, ό,τι θέλουμε. Κάνουμε είναι χωριάτικο το ζυμαράκι μας, το ξανάπαμε και κοίτα τι κάνουμε. Το παίρνουμε και πέφτει. Πανεύκολα. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, το περνάμε από το αλευράκι λίγο για να μην κολλάει. Παίρνουμε μαχαιράκι. Και το μοιράζουμε σε 6 μερίδες. Νόμιζα με το μάτι θα παίρνει. Μέση, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Είναι πανεύκολη συνταγή, πραγματικά σου μιλάω. Λοιπόν, το βλέπω κιόλας. Και μπορείτε να την βρείτε συνταγή στο www.star.gr breakfast at star, διότι όλες οι συνταγές του Σταύρου είναι εκεί μέσα και να δείτε για να τη φτιάξετε και εσείς σπίτι σας πάρα πολύ γρήγορα. Το αξίζει αυτή η συνταγή. Λοιπόν, λίγο αλευράκι ακόμα, λίγο, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Και κοιτάω τι κάνουμε. Πατάμε. Το μυστικό είναι να μην γίνει πάρα πολύ χοντρό το ζυμαράκι μας, για το λόγο ότι θέλουμε να ψηθεί μέχρι μέσα. Άρα, εδώ, ναι. Γυρνάμε, παίρνουμε αλευράκι επίσης, από την άλλη πλευρά, ό,τι έχει μείνει πάνω στο ξύλο μας. Το έχω. Το έχεις. Λοιπόν, εδώ, αν κολλάει η βέργα μας, δεν υπάρχει κανένα θέμα, λίγο αλευράκι. Εδώ, άψογα. Και ανοίγουμε. Ανοίγουμε κύκλο, ανοίγουμε ορθογώνιο, ανοίγουμε ό,τι θέλουμε. Ακριβώς. Όταν έχουμε ανοίξει περίπου στη διάμετρο αυτή των 15 εκατοστών, παίρνουμε. Τι παίρνουμε? Φέτα. Αυτό είναι. Φέτα και το γεμίζουμε. Και ανάλογα την ποσότητα που θες και εσύ μέσα. Δηλαδή, βάζετε πράγμα. Πάμε και βάζουμε μέσα φετούλα. Να πούμε ότι είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη. Με την υψηλή και σταθερή ποιότητά της η φέτα Δωδώνη. Άρα έχουμε. Τι έχουμε? Τέλειο αποτέλεσμα. Εδώ είσαι. Και κάνουμε τώρα τι? Κλείνουμε. Αρχίζει και κάνει το σχέδιο τώρα. Όχι, τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα είναι το πιο απλό σημείο. Το κλείνουμε πουγγί. Ναι. Πατάμε με τα χέρια μας. Κοίτα εδώ. Ελάχιστο αλεύρι. Ελάχιστο αλεύρι. Και προσπαθούμε να μην κάνει τρύπες. Εδώ δεν χρειαζόμαστε πλάστη γιατί έχουμε βάλει μέσα τη φέτα μας. Απλά πατάμε. Ανοίγουμε το μάτι μας. Να πηγαίνει μέχρι το 9, στο 7 με 8. Και εδώ είναι έτοιμο. Και αυτό είναι έτοιμο. Θα ξεκινήσω εγώ το πρώτο για να προλάβουμε να το δείξουμε. Και τώρα ξεκινάς εσύ δεύτερο ζυμαράκι. Θα φτιάξω εγώ το δεύτερο. Και πάει το τηγανό ψωμό μας μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν θέλουμε πάρα πολύ καυτό τηγανό. Θέλουμε να ψηθεί μέχρι μέσα το τηγανό ψωμό μας. Άρα θέλω να του δώσετε χρόνο. 3 λεπτά από τη μία μεριά, 3 λεπτά από την άλλη, minimum. Και σερβίρουμε με τι? Σερβίρουμε με μέλι. Μέλι και σουσάμι. Σουσάμι. Όσο ανοίγεις εσύ, θέλω να δείτε τη διαφορά. Εδώ, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Αυτό εδώ, να το δείξουμε έτσι. Όσο ψήνεται το τηγανό ψωμό μας, έχουμε κάνει. Αυτό εδώ είναι από το τηγάνι μας. Αυτό είναι φούρνο. Α, και το φούρνο. 12 λεπτά, ναι, 12 λεπτά στους 190 βαθμούς. Είτε με λαδόκολλα είτε με λίγο λαδάκι στο ταψάκι σας. Η διαφορά είναι ότι φουσκώνει λίγο στο φούρνο, είναι λογικό λόγω του αέρα. Αλλά γίνεται πάλι τραγανό εξωτερικά. Μέσα είναι κρεμόδης φετούλα μας. Και έχουμε και. Τι άλλο έχουμε, εδώ είμαστε. Και πάμε να σερβίρουμε πώς θα το σερβίρουμε. Στο φούρνο, καλό, δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί μόνο τηγανιτά. Και αυτό όταν βγαίνει σε ένα τραπέζι, ουσιαστικά επειδή είναι ορεκτικό, ναι. Πας και κάνεις αυτό εδώ. Παίρνεις μελάκι. Κοίτα Γιώργο, θα το ανοίξουμε το ζυμάρι. Ρίχνεις μελάκι πάνω. Πω, δυνατό παιδιά, δοκιμάστε το. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ισορροπεί. Και εύκολο. Τα μέλι ισορροπεί πάρα πολύ ωραία.